Θα ασχοληθούμε λίγο, ξέρετε, ενεργειακή κρίση, εκτόξευση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμοί βέβαια, πονοκέφαλος και λογαριασμός ρεύματος πάνε μαζί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει, θα ασχοληθούμε λοιπόν με το ποιες ηλεκτρικές συσκευές κατά κάποιο τρόπο φουσκώνουν περισσότερο τους λογαριασμούς ρεύματος. Έχουμε προχωρήσει σε μια σχετική λίστα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων. Είναι κριτικός ο κύριος Αγκουράκης. Λοιπόν, είναι οι συσκευές που καίνε. Νομίζω οι περισσότεροι έχουμε μπει, έχουμε γκουγκλάρει. Τι καίει περισσότερο, τι μπορούμε να περιορίσουμε προκειμένου να μειωθεί και ο λογαριασμός. Μεταξύ αυτών, τα κλιματιστικά. Το γνωρίζαμε βέβαια. Η τηλεόραση. Συσκευές σε αναμονή, δηλαδή φορτίζω το κινητό μου, το βάζω στην πρίζα το φορτιστή, βγάζω το κινητό και παραμένει εκεί ο φορτιστής. Καίει, να το ξέρουμε αυτό. Πιστολάκι μαλλιών, φορτιστές, αυτό το οποίο είπα, μεταξύ άλλων βέβαια στις συσκευές σε αναμονή, και υπολογιστές και tablets. Τώρα πώς μπορούμε να περιορίσουμε βέβαια τη χρήση υπολογιστή και tablets και την περιήγησή μας στο διαδίκτυο, είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θεόδωρο Αγκουράκη. Είναι πρόεδρος, όπως είπα και πριν από λίγο, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων. Την καλησπέρα μας. Καλό μήνα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό μήνα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Ξέρετε, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να περιορίσουμε αυτές τις τιμές και αυτούς τους λογαριασμούς που μόνο πονοκέφαλο δημιουργούν. Όπως είπα και στον πρόλογό μου. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίσαμε κάποιες συσκευές. Είμαι σίγουρος, συμφωνείτε βέβαια. Οι οποίες φουσκώνουν εντός εισαγωγικών τους λογαριασμούς. Πράγματι, οι τελευταίοι λογαριασμοί από τους παρόχους, από τη ΔΕΗ, τσούζουνε, έχουν πονέσει οι τσέπες της κοινωνίας και των καταναλωτών, ναι. Και θα πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση από όλους μας, που πραγματικά η ενέργεια σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εκατοντάδες συσκευές, όλα σήμερα λειτουργούν με το ηλεκτρικό ρεύμα και θα πρέπει εκεί να κάνουμε μια σωστή διαχείριση προκειμένου να πετύχουμε αφενός μεν εξοικονόμηση ενέργειας, αφετέρου οικονομία και τρίτον να έχουμε και καθαρό περιβάλλον. Λοιπόν, πρόεδρε, διότι όλα αυτά έχουν συνάρτηση. Σωστά. Το καθαρό περιβάλλον, να φανταστείτε. Δώσαμε κάποια tips που λένε με κάποιες ηλεκτρικές συσκευές. Τι έχετε να προσθέσετε εσείς αναφορικά με συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά? Ενεργοβόρες συσκευές, κύριε Παναγιωτόπουλο, που παράλληλα είναι και κοστοβόρες, είναι τα κλιματιστικά μηχανήματα, όλα τα air condition, τα οποία μάλιστα είναι συνεχώς σε κατάσταση αναμονής, δηλαδή σε θέση stand-by, ναι. Που εκείνη την στιγμή καταναλώνουν και αρκετό ρεύμα, θα έλεγα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να τα βγάζουμε από την πρίζα? Κανονικά αυτές οι συσκευές πρέπει να είναι ασφαλισμένες, αυτόνομα ηλεκτροδοτούμενες με τη δικιά τους ασφάλεια. Θα πρέπει, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται, να κλείνουμε, να κατεβάζουμε την ασφάλεια από γενικό πίνακα. Αυτή είναι η σωστή κίνηση που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τις συσκευές οι οποίες είναι σταθερά συνδεδεμένες. Ναι. Και είναι τα κλιματιστικά μηχανήματα, η φούρνη μικροκυμάτων, οι τηλεοράσεις, οι οποίες και εκείνες καταναλώνουν και μάλιστα ευθύνονται για το 12% της κατανάλωσης ενός νοικοκυριού επί του λογαριασμού, να φανταστείτε. Γενικότερα η κατανάλωσή τους και όταν είναι κλειστή και όταν είναι ανοιχτή. Θα ήταν καλά όλα αυτά να τα βγάζαμε τα φύς από τις μπρίζες, ναι. Όπως είναι οι υπολογιστές, τα τάμπλετ, οι φορτιστές κινητών τηλεφώνων, οι φορτιστές από μικροσκουπάκια και διάφορες μικροσκευές. Αν όλα αυτά τα έχουμε στην πρίζα, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα πολύμπριζο με διακόπτη, που όταν δεν τα χρησιμοποιούμε να κλείνουμε να το διακόπτη του πολύμπριζου για μην αναγκαζόμαστε να βάζουμε και να βγάζουμε τα φύ στις μπρίζες. Κλείνουμε λοιπόν το διακόπτη και όλες αυτές τις μικροσυσκευές τίθενται εκτός λειτουργίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στις παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Μήπως ήρθε η ώρα να τις αντικαταστήσουμε?
Βεβαίως. Οι παλιές συσκευές, οι οποίες είναι χαμηλής ενεργειακής κλάσης, είναι φοβερά ενεργοβόρες και θα πρέπει σταδιακά. Εξάλλου υπάρχουν και κάποια προγράμματα τώρα τα οποία μπορεί να ενταχθούν τα νοικοκυριά και να αντικαταστήσουν με υψηλής ενεργειακής κλάσης όλες αυτές τις συσκευές, δηλαδή τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τηλεοράσεις. Όλα αυτά θα μπορούσαν να πάμε σε μια νέα τελευταία γενιά ηλεκτρικών συσκευών προκειμένου να έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση. Και όταν λέμε μεγάλη εξοικονόμηση, να φανταστούμε ότι συσκευές με υψηλή ενεργειακή κλάση, δηλαδή με α και 3 συν, έχουν περίπου μια μείωση του λογαριασμού της κατανάλωσης περίπου 80%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που, αν υπολογίσουμε, μέσα σε μία διετία κάνει απόσβεση η καινούρια συσκευή από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχουμε. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την αντικατάσταση λαμπτήρων, πολλά ακούμε βέβαια για τις λάμπες LED, κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση, τι ισχύει? Τεράστια μείωση μας παρέχουν οι νέας γενιάς λαμπτήρες τύπου LED, οποιασδήποτε μορφής κι αν είναι ο λαμπτήρας. Εφόσον είναι LED, έχουμε μεγάλη αριστερά. Θα πρέπει όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου, ιωδίνης και τα λοιπά που είχαμε μέχρι πρότινος, θα πρέπει να ανατρέξουμε για την αντικατάστασή τους και να τοποθετήσουμε λαμπτήρες οι οποίοι είναι της τεχνολογίας LED, που μας παρέχουν και ποιότητα φωτισμού, αν θέλετε, και οποιασδήποτε απόχρωση της αρεσκίας μας στο φωτισμό. Και αφετέρου έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση και εξοικονόμηση ενέργειας που θα πρέπει να διαθέσουμε οποιοδήποτε ποσό, που σήμερα όλες αυτές οι τιμές έχουν πέσει κατά πολύ αυτινών των προϊόντων, και θα πρέπει να αποτανθούμε σε έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη προκειμένου να μας δώσει τη συμβουλή του και να αντικαταστήσουμε όλες αυτές τις ενεργοβόρες καταναλώσεις, είτε του φωτισμού είτε των συσκευών. Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει? Ότι έχουμε επιλογές, ψυχραιμία χρειάζεται. Στο χέρι μας είναι βέβαια μέχρι σε ένα σημείο. Εντάξει, μην φανταστούμε τώρα ότι από τα 1000 ευρώ, 800 ευρώ λογαριασμό θα πέσουμε στα 200, αλλά όσο μπορούμε, ό,τι περνά από το χέρι μας θα το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, και να δώσω ένα νούμερο για να αντιληφθούμε ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό με την αξία, τη σημερινή αξία του ρεύματος, όλες αυτές οι συσκευές οι οποίες είναι σε κατάσταση αναμονής και δεν τις βγάζουμε από τις μπρίζες, συσσωρεύουν ένα ποσό 150 με 200 ευρώ, έχουμε υπολογίσει, το χρόνο που θα μπορούσαμε αυτό το 200 να το γλιτώνει ο καταναλωτής. Μάλιστα. Λοιπόν. Αφετέρου, να δώσω άλλο ένα νούμερο, ναι, ότι μία παραγωγή μίας κιλοβατόρας από σταθμούς παραγωγής περιβάλλον με ένα κιλό διοξιδίου του άνθρακας ανά μία κιλοβατόρα παραγωγής. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί ξαναλέω ότι έχουμε και οικονομία και καθαρό περιβάλλον. Και μάλιστα, θα πρέπει να μας γίνει συνείδηση πλέον να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε συσκευές παλιές, αφενός και αφετέρου να κάνουμε οικονομία. Κύριε Αγκουράκη, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.